Ο κλάδος των ακινήτων αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα αυτή τη στιγμή, μια βεβαιότητα. Το θέμα του χρέους και της ρευστότητας είναι τα πιο σημαντικά. Πώς μπορούν να βοηθηθούν οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης? Ακριβώς υπάρχουν προβλήματα και είναι αναμενόμενο ότι υπάρχουν προβλήματα, διότι ο κλάδος επηρεάστηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση από το 2008. Το 2011 είχαμε ένα απότομη διακοπή της χρηματοδότησης αγοραστών για περιουσίες. Φέτος είχαμε τα γεγονότα του Eurogroup, υπάρχει μια βεβαιότητα, υπάρχει ανεργία, υπάρχει πανικός, υπάρχει δέσμευση των καταθέσεων και όλα αυτά μαζί έχουν επηρεάσει τον κλάδο των ακινήτων. Εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε σήμερα όλοι είναι να σταματήσουμε να ψάχνουμε το ποιος και το γιατί και να ξεκινήσουμε να βρίσκουμε εφάνταστες λύσεις για να λυθούν αρκετά από τα προβλήματα. Πρέπει να σας πω ότι τα ακίνητα αποτελούν ακόμα τον παραδοσιακό πρώτην επιλογή των Κυπρίων για επένδυση και πιστεύω ότι όταν εξομαλυνθεί η κατάσταση θα επανέλθουν και οι Κύπροι αγοραστές στην επένδυση ακινήτων. Όσον αφορά το θέμα του χρέους, οι τράπεζες τι θα μπορούσαν να κάνουν για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις? Θα πρέπει να δοθεί χρόνος να εξεταστούν τα δάνεια περίπτωση με περίπτωση, έργο με έργο και αναλόγως του έργου να δοθεί κατάλληλος χρόνος